Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Βασικά νομίζω. Δεν με έχει ξαναμυρίσει. Μυρίζει το χαμομήλι στο όνομα. Είναι έντονο το χαμομήλι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το χαμομήλι, παιδιά. Έχει δίκιο. Το στο δίνω, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο γιατί μα έχει πάει. Είναι σαν άρωμα. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ ένα χαμομηλάκι. Τι κομπλιμέντα είναι αυτά που σου κάνει σήμερα Παρασκευτιάτικο και έρθει η Σαββατοκύριακο. Έχω τρελαθεί, δεν φαντάζεσαι. Ανάλαφρο ύπνο, την καλύτερη ζωή του Σαββατοκύριακου. Όμω το ότι θα φτιάχναμε μυζιθρόπιτες, οι οποίες θα ήταν αρωματισμένες μέσα το εσωτερικό, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι και η ζύμη, από αγνά βότανα κριτικά από το ηλιοστάσιο συγκεκριμένο, το περίμενα. Έρχομαι να προσθέσω κάτι. Είπες θα κοιμηθώ ανάλαφρο με την ησυχία μου. Όταν ξυπνήσω όμως εγώ, Λευτέρη μου, θα πεινάω. Γιατί θα είναι πρωί. Τι θα φάω εγώ το πρωί? Μυζιθρόπιτες. Το καλύτερο πρωινό. Πες μωρέ. Το καλύτερο πρωινό. Και θα το φάμε και θα το πιούμε. Λοιπόν. Α, πολύ ωραία. Μου αρέσει που τα έχεις συνδυάσει. Να πω εγώ κάτι στον κόσμο. Να πω στον κόσμο να μην ξεχνάει πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή, τη συγκεκριμένη συσκευασία. Τη χάρτη εδώ, συσκευασία. Βλέπει ηλιοστάσιο εξαιρετική ποιότητα βότανα, βότανα κριτικά, τα οποία παράγονται με απόλυτο σεβασμό στην Κρήτη μας. Πραγματικά επιλέξτε τα, εντοπίστε τα. Είναι πολύ, πολύ εύκολο. Με τους ιδιοκτήτες εκεί να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες ευεξεργασίας. Και το τι ποιότητα είναι τα συγκεκριμένα βότανα θα το διαπιστώσετε μόλις φτιάξετε και το ρόφημά σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε μέσα, αλλά και τη συνταγή του Θεέ μου τη συγκεκριμένη. Εμένα θα μου πεις, παιδί μου, άστα. να μην μπούμε κι εμείς, ρε Θεέ μου, μας τη γνώμη μας. Να πάω να φτιάξω ένα τσαγάκι γιατί ο Θεός δεν μου φτιάξε. Να πας να τα απολαύσεις με την ησυχία σου γιατί σου αξίζει. Έφτιαξα μόνο στη Χριστιανά, συγγνώμη. Α, ευχαριστώ. Στην υγειά μας. Κάνουμε. Στην υγειά μας. Τι θα δοκιμάσω? Άσε, θα μυρίσω. Τα αγαπημένο μου. Να σου πω κάτι, ακόμα και αν δεν είσαι γνώστης των κριτικών βοτάνων, νομίζω ότι το χαμομήλι μπορείς να το αναγνωρίσεις. Το καταλαβαίνεις, έχει αυτή την ωραία μυρωδιά, ιδιαίτερα αναφερόμαστε στο ηλιοστάσιο βεβαίως, που τα χαρακτηριστικά τα γνωρίζουμε όλοι. Οι άνθρωποι το κάνουν με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό, ιδιαίτερα στην κριτική μας την παράδοση, γιατί είναι παράδοση αυτές οι αναμνήσεις. Θυμάσαι το χωριό Δάκης, όταν πήγαινες και σου φτιάχνει η γιαγιά. Να δοκιμάσεις τώρα γιατί πολύ μιλάω. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Πω. Υπνοτίστηκα. Λοιπόν. Θα φτιάξουμε μια ωραία μυζιθρόπιτα. Ζεσταίνει την ψυχούλα, ζεσταίνει. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο πρωινό μαζί με τα κριτικά βότανα. Να φτιάξουμε μια ωραία τύπου μυζιθρόπιτα. Θα φτιάξουμε μια ζύμη, την οποία θα την αρωματίσουμε με φρέσκο θυμάρι. Θα φτιάξουμε μια γέμιση από μυζήθρα που θα την αρωματίσουμε με φρέσκο δυόσμο. Τι λες ρε παιδί μου τώρα. Και μια σάλτσα από μέλι. Που θα την αρωματίσουμε με φρέσκο χαμομήλι. Τα πιο ωραία κριτικά βότανα μέσα στην πίτα μας. Και στο ποτήρι μας μετά. Πόσο πολύ μου αρέσει που το έχουμε συνδυάσει και θα είναι ωραίο κριτικό πρωινό με εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες που είναι και το βασικό και αυτό που αναζητάμε όλοι. Σωστά. Υλικά λοιπόν, θες τώρα εσύ γιατί έχεις δουλειά. Πάμε στα γρήγορα ξέρω, για να προλάβω. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ θα πω αυτά που αναγνωρίζω. Έχουμε βεβαίως τα εξαιρετικά βότανα που θα χρειαστούμε. Έχουμε χαμομήλι, θυμάρι και δυόσμο. Θα τα χωρίσουμε στη συνταγή ανάλογα που τα αξιοποιεί ο Θέμος. Έχουμε μυζήθρα. Ξινή και γλυκιά. Αλεύρι. Κορνφλάουρ. Είναι κορνφλάουρ μαζί με αλεύρι. Το πέτυχα, μπράβο μου. Εδώ έχουμε το γάλα που το έχεις ήδη αξιοποιήσει εσύ. Δεν κάνεις φασάρια, ξέρω τα απολαμβάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυγουλάκι, μάλλον κι άλλο γάλα, υποθέτω. Δεν με βοηθάς όμως. Βουτυράκι, αλεύρι, μελάκι, εδώ έχουμε αλάτι, το ζυμαράκι που το έχεις φτιάξει εσύ. Για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ανοίξουμε τη ζύμη. Ωραία, έχω φέρει ότι είναι ανοιγμένη. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με εδώ δίπλα. Έχω βάλει μια κατσαρόλα με νερό και πάμε να αρωματίσουμε το νερό, να κάνουμε ένα νόστιμο νερό με χαμομήλι για να κάνουμε τη σάλτσα μελιού. Το χαμομήλι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ νόστιμο, αλλά έχει την ιδιότητα όσο νερό του βάλει, τόσο νερό τραβάει. Οπότε δεν μπορούμε να αρωματίσουμε το μέλι με το χαμομήλι. Θα αρωματίσουμε το νερό, θα πάρουμε μια ποσότητα νερού αρωματισμένη πολύ με χαμομήλι και θα το βάλουμε μέσα στο μέλι, να κάνουμε μια σάλτσα με μέλι. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που είπες. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, μπράβο. Μπράβο σε εσένα, μπράβο και στο ηλιοστάσιο. Η συνεργασία αυτή έχει πάει σε άλλο επίπεδο πια τη συνταγή. Εγώ, αν δεν είχα καλή πρώτη ύλη, δεν θα έκανα τίποτα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πώς αρωματίσαμε το νερό. Δώσαμε μια βράση στο νερό, το κλείσαμε και βάλαμε το χαμομήλι μέσα. Το χαμομήλι έχει την ιδιότητα να μην πικρίσει όση ώρα και αν τα αφήσει. Αρκεί δεν πρέπει να το πατήσουμε. Αυτό το λάθος το κάναμε πολύ, αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Δεν το πατάμε. Καθόλου. Το αφήνουμε και μόνο στην το τρέξει να πάρουμε το καλό άρωμα του χαμομηλιού. Ωραία. Εδώ έχουμε το γάλα το οποίο βράζει και θα κάνουμε μια κρέμα τυριού μυζήθρας που στο τέλος θα βάλουμε μέσα φρέσκο δυόσμο.
Τι ωραία, πάμε. Ρε παιδί μου τώρα αυτό που λέει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω, μόνο θέλω να μου πει. Να είσαι δίπλα μου, να μυρίζω το ωραίο αρώμά σου. Το χαμομήλι θες να μυρίζει, να μυρίζει. Το ξέρω εγώ ότι από εκεί έρχεται η μυρωδιά, όχι από εκεί. Και να με βοηθάς όταν κολλάω, όταν κομπλάρω. Δεν έχεις ανάγκη. Θέλω σαρδάμ. Είσαι τηλεοπτικός. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε το γάλα το οποίο βράζει. Εδώ έχουμε τη μυζήθρα και εδώ έχουμε άμυλο, κορφάουρ μαζί με αλεύρι. Τέλεια. Θα βάλουμε το κρύο γάλα μέσα. Α, εδώ. Ναι, γιατί μας έχεις πει ότι δεν κρύο, κάνει ναι. Να γίνει. Ανακατεύουμε, καλά. Και βάζουμε μέσα το άμυλο με το κρύο γάλα και το αλεύρι μέσα στο γάλα που βράζει. Και ανακατεύουμε. Ωραία. Βλέπουμε αμέσως ότι δένει. Έχουμε κάνει μια κρέμα εδώ. Αλλά πώς έγινε που σε δευτερόλεπτα. Αμέσως είδες. Τα κατακά. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά. Είναι η πιο γρήγορη μπεσαμέλ του κόσμου. Και τώρα τι κάνω. Θα πάρω αυτό εδώ. Ναι, μητέρα, αυτό εδώ. Το μαγικό συστατικό έρχεται. Ναι. Και εσύ που είσαι στην Αθήνα, δεν ξέρω, ψάξε, βρες. Ή θα σου στείλω, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Στείλε ένα πακέτο στη μαμά. Με όλα τα εξαιρετικά κριτικά βότανα από το ηλιοστάσιο να έχει. Βάζω να φτιάχνει πάνω, να πιάσει συνταγές. Μπράβο, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Και πάμε να βάλω. Πάμε να βάλουμε δυόσμο. Θα βάλουμε το δυόσμο τώρα που έχουμε κλείσει τη φωτιά. Μοσχομυρίζει. Μισό λεπτό να μυρίσω, γιατί δεν θα λες. Μόνο θέλω κι εγώ. Ανακατεύουμε. Εμένα μου αρέσει πολύ. Και τώρα μέσα θα βάλουμε τη μυζήθρα. Τέλειο. Τέλεια. Με το σύρμα θα ανακατέψω άλλη μια φορά καλά. Καλά που δεν το έδωσε εμένα να το κάνω. Θέλει δύναμη, ε! Μυρίζει πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε στην άκρη. Μυρίζει ωραίο πρωινό. Συγγνώμη τώρα και το θόρυβο, θα βγάλουμε εδώ. Δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Πάμε στην άκρη. Αυτό ήτανε. Έφυγε αυτό. Τελειώσαμε. Πάει από στην άκρη. Εκεί. Τελειώσαμε από αυτό. Λοιπόν, μπράβο και μας, πολύ ελάτε να δείτε. Έχουμε εδώ ένα νερό το οποίο το έχουμε αρωματίσει με χαμομήλι. Μπροστά έχουμε μια κρέμα τυριού που την έχουμε αρωματίσει με φρέσκο δυόσμο. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη ζύμη. Φανταστικά. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, θα έρθω. Βεβαίως, θα έρθω και να μαζεύω και όλα αυτά που δημιουργείς εδώ. Θα φέρω κοντά μου τελικά. Εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε το φρέσκο θυμάρι. Λοιπόν, κρατάω. Κρατάς και εγώ ανοίγω. Μάλιστα. Τέλεια. Ορίστε. Παραδίδω, σεφ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τέλεια. Θα βάλω μία χούφτα. Υπάρχουν γραμμάρια στη συνταγή ακριβώς, να μην βάλετε παραπάνω ή λιγότερο. Τέλεια. Αλλά εσύ καλά. Τα γνωρίζεις απ' έξω. Αυτό είναι για μένα, ευχαριστώ πολύ. Ποια μπορώ να καταλάβω με το μάτι, ρε παιδί μου, τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά που θα βάλω. Λοιπόν, λογικό τόσα χρόνια, σεφ. Θα βάλουμε το γάλα. Και το αυγό. Ωραία. Και είναι και εύκολο το ζυμαράκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία να πεις. Όχι. Γάντι. Θα βάλουμε μέσα τις χερούκλες μου να ανακατέψω τη ζύμη. Βασικά πρέπει να σπάσω το βούτυρο και να το ενώσω με τα λελικά. Okay. Στο φούρνο παράλληλα ψήνουμε την άλλη. Ωραία. Δεν ήξερα ότι είμαι έτοιμη, άλλωστε δεν είχα ήδη φάει εγώ, να ξέρεις. Καλά, καλά που δεν μου το πες. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε στη ζύμη είναι πρώτα απ' όλα να πάρουμε καλό θυμάρι. Γι' αυτό διάλεξα ηλιοστάσιο. Μετά πρέπει να έχει μέσα καλό βούτυρο και βούτυρο. Δεν θέλω ελαιόλαδο στη συγκεκριμένη συνταγή. Και θα χρειαστώ ένα γάντι και ανακατεύω σιγά σιγά όλα τελικά να ενωθούν. Είναι μια ωραία ζύμη η οποία μπορούμε να κάνουμε ό,τι πίτα μας αρέσει. Μπορείτε να κάνεις μητέρα μια σπανακόπιτα. Κάνε μια σπανακόπιτα με θυμάρι. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, παιδί μου όμως. Είδες πόσο σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου σαν και εσένα να δίνεις ιδέες. Γιατί όλοι θέλουμε. Αλλά μπορεί να μην γνωρίζουμε. Ναι, εδώ είμαι εγώ. Θέλεις την έμπνευση. Αυτή τη σπίθα χρειάζεται. Άμα τη βρεις όλα τα άλλα είναι πιο εύκολα. Τέλεια. Κοίταξε, όταν έχεις καλή πρώτη ύλη, ναι, βέβαια, γενικά, σου έρχονται πράγματα. Δηλαδή, όταν τα έχεις μπροστά σου και τα βλέπεις, βλέπεις, γιοστάσιο χαμομήλι, γιοστάσιο χαμομήλι. Καταλαβαίνεις, θα κάνω αυτό και θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Αμέσως έρχονται ιδέες. Ξέρεις τι θαυμάζω πολύ όμως τους ανθρώπους από το ηλιοστάσιο. Το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα συλλέγουν, τα συσκευάζουν, τα προσέχουν πολύ. Τους ενδιαφέρει εκείνος που θα καταναλώσει να χαρεί, να γευτεί τη γεύση, να νιώσει τη μυρωδιά. Είναι αυτές οι αναμνήσεις που σου δημιουργούνται. Εγώ το ξαναλέω και επιμένω, γιατί κάνεις ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Και είναι και αναμνήσεις που δημιουργείς και με τους δικούς σου ανθρώπους. Δεν είδες πόσο χάρηκα εγώ όταν το πια. Είδες και εμένα που χάρηκα. Πόσο χαρούμενος είμαι. Βέβαια. Αφού καταφέρατε να κάνει τη Χριστιανά να κάνει να χαμογελάσει. Α,
Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Στην μαγειρική κιόλα. Γιατί το λες αυτό τώρα, αφού εγώ σ' αγαπώ. Πάμε τα όλα σε πάνω στον πάγκο. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Thank you. Αυτό εδώ. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Αρχίζει και δένει σιγά σιγά η ζύμη. Μόλις δέσει η ζύμη, ναι, θέλω λίγο να την ξεκουράσω. Θέλεις λίγο διάλειμμα. Ναι. Πολύ ωραία, δεν πειράζει, το φτιάξουμε εμείς εδώ, Δανάη. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Θα αφήσουμε να ξεκουραστεί και θα επιστρέψουμε. Τέλεια. Όλα φτιάχνουν και κάτι εδώ άλλο. Εμείς τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο κριτικό πρωινό. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα ωραίο ντάκο, να έχουμε αλέσει μια ντομάτα, να έχω βάλει μια φρέσκια ρίγανη, να έχω βάλει γενικά ό,τι μυρωδικά μπορούμε να βρούμε το λιοστάσιο, το οποίο αξιοποιούμε όπως θέλουμε, βέβαια. Την κριτική γη. Ξεκινήσαμε τώρα να φτιάχνουμε μια μυζιθρόπιτα με τα κριτικά βότανα, την οποία θέλω να σου πω ότι δεν θα την κάνεις το πρωί, μην είσαι μπουμπούνας, θα την κάνεις το βράδυ. Θα είναι έτοιμη το βράδυ και απλά το πρωί θα ανοίξεις το φούρνο να την ψήσεις. Εντάξει. Ναι, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Θα την ετοιμάσουμε μέσα από το προηγούμενο βράδυ και το πρωί θα ξυπνήσουμε την ισχύα μας μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας εδώ το ρόφημα, ό,τι επιλέξουμε. Ψήνουμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία, θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε σε λίγο. Ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν σου χαλάμε χατήρι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ να δούμε το αποτέλεσμα. Στην ίδια θέση που μας αφήσατε, στην ίδια θέση μας βρίσκεται. Βήματα δεν κάνουμε. Είσαι εντάξει, έτοιμος με τη συνταγή σου να προχωρήσουμε. Είμαι πανέτοιμος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Mm? Κρέμα τυριού αρωματισμένη με φρέσκο δυόσμο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το επιβεβαιώνω. Έχουμε αρωματίσει νερό μαζί με φρέσκο χαμομήλι. Αυτό κι αν μυρίζει ωραία. Έχουμε φτιάξει μια ζύμη βουτύρου η οποία. Μυρίζει και εκείνη ωραία. Δεν ξέρω ποιο μυρίζει πιο ωραία. Λοιπόν, είναι στο συνδυασμό. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας. Πρώτα απ' όλα, θέλω να κρατήσω το σουρωτήρι εδώ. Με χαρά. Με τα δυο μου χέρια για να είναι σταθερό. Ναι, λοιπόν. Και τι κάνουμε. Σε ένα βαζάκι με μέλι θα βάλουμε μέσα καυτό νερό, ναι, στο οποίο έχουμε αρωματίσει το χαμομήλι. Τέλεια. Πάμε να το ρίξουμε. Καλά είμαι εδώ, εγώ σε βολεύω, δεν ξέρω. Ναι, καλά είσαι. Δεν αναπνέω να ξέρεις τώρα. Τέλεια. Λοιπόν. Κοίτα να δεις, άφησε το σε μένα. Ναι, το αφήνω. Παραδίδω εγώ. Εγώ δουλειά μου την έκανα. Βάζουμε καπάκι. Ναι. Καλά. Α, αυτό ήταν πολύ έξυπνο κόλπο τώρα. Καλά τώρα σε μένα. Και ανακατεύουμε. Είναι και πηχτό υλικό το μελάκι. Δεν είναι εύκολο. Προσοχή, άμα είναι πολύ καυτό το νερό θα κάνει παφ. Λοιπόν, ναι, θέλει προσοχή. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά εντάξει. Δεν την κλειδώσαμε. Τέλεια. Έτοιμο κιόλας. Ας το μακρύ. Πάει αυτό, έφυγε. Ένα πράγμα. Τελειώσαμε κι λοιπόν, αυτό. Έχουμε κάνει τη ζύμη. Η ζύμη πρέπει με ένα πλάστη να ανοιχτεί και να γίνει έτσι όπως είναι εδώ δίπλα. Α, πολύ λίγο λεπτή. Αλεύρι ή αλλιώς λαδόκολα πάνω κάτω και ανοίγουμε. Λεπτούτσικη. Ναι. Με λαδόκολα. Τι θέλω. Προς το παρόν. Ναι, να καθαρίσεις λίγο. Δώσε μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει ο πάγκος να είναι καθαρός. Να ανοίξουμε τη ζύμη. Μια χαρά περνάτε εσείς εδώ, παιδιά. Την αλλά... έχει ανοίξει δεν εδώ για όλους μας. Άκουσα τις μυρωδιές, τα αρώματα άκουσα και είπα να μπω. Καλά το έκανες. Την καλύτερη στιγμή. Δεν είναι το θα δοκιμάσω μόνο στο τέλος. Θέλουμε μια κουτάλα και θα βάλουμε μέσα στη μέση εδώ. Άρα εμείς στη ζύμη την ανοίγουμε τον πλάστη, παίρνουμε ένα τσέρκι, κουπάτο, οτιδήποτε να το φέρουμε σε αυτό το σχηματάκι. Να μην φέρεις τίποτα, δηλαδή μπορείς απλά να ανοίξεις μία ζύμη και όπου ανοίξει η ζύμη, ναι, απλά να το γεμίσεις στο μισό με τυρί και να το καπακώσεις. Τέλεια, πιο εύκολο. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις τίποτα. Εντάξει, λέω, αν θέλαμε να είναι κάπως λίγο πιο... Πιο elegant. Ναι, πιο elegant. Οκ, okay, το κάνουμε και αυτό. Καινούργιο είναι τα μωρέ. Ναι, καταλαβαίνω παλιός, θα πάει το ανοιγμένη ζύμη. Τώρα που είναι καινούργιος, το κόβεις τσέρκι. Έχεις βάλει και εσύ. Έχεις βάλει αρκετή όμως ποσότητα μέσα, ε. Ναι, αφού είναι νόστιμο. Νόστιμο. Άμα ήταν άνοστο, θα βάζα λίγο. Για να δούμε. Γιατί την άλλη τη βλέπω πολύ φλάτη, την τιμή, να δω πώς θα γίνει. Και καπακώνουμε εδώ, τέλεια. Πατάμε με τα χέρια μας και απλά κλείνουμε γύρω-γύρω, να σφραγίσει. Αυτό ήταν. Τέλεια. Oh. Θέλετε να βάλετε αυγά πάνω, να βάλετε σουσάμια, να βάλετε σπόρια, να βάλετε ό,τι θέλετε. Ψήνουμε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς μέχρι να πάρει χρώμα. Συνήθως αυτές οι πίτες θέλουν 30 με 35 λεπτά. Τέλεια. Για να έχει γίνει μια καλή πίτα πρέπει να είναι ό,τι χρώμα έχει από πάνω να έχει και από κάτω. Δηλαδή, όχι από πάνω να είναι καλοψημένη και από κάτω να είναι βρασμένη. Το κριτήριο αυτό είναι δηλαδή. Ανυπομονώ. Για το ψήσιμο, όχι για το ψήσιμο, γεύση. Για το ψήσιμο, ναι, να ξέρουμε. Ψήσιμο. Πολύ ωραία. Mm. Πάμε στην άκρη και θέλω εδώ τώρα να πάμε εκεί, κοίτα. Εδώ, εκεί θα πάμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να, επάνω στην πίτα, να βάλουμε τη σάλτσα.
Ωρε φίλε. Για, για, για. Τώρα, μα δεν θα λες και εμάς δεν θα μας δίνεις να μυρίζουμε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Α, και ντόπιο μελάκι. Τι ψωμί μυρίζει. Και έχει και αυτή την ωραία τη μυρωδιά που έχει το χαμομήλι. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι έχει χαμομήλι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε να βάλω την ποσότητα λίγο. Θέλω, γιατί θα πιει λογικά και το η πίτα μας. Κοίταξε, έχω βάλει λίγο νερό μέσα και αυτό μόλις ξαναπαγώσει θα σφίξει. Α, για να υπερτερεί το μελάκι. Είναι κόντρα στις παραδοσιακές, παιδί μου, μυζιτρόπιτες, που είναι μια ζύμη ανοιγμένη με ένα τυράκι νόστιμο λιπαρό, εγώ πρόβιο. Πολύ ωραίο και αυτό. Τα νόστιμα, και τα μυρωδικά τα νόστιμα, πιο νόστιμο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να κόψουμε. Ναι, με αυτό περιμένουμε. Πώς και πώς. Προλαβαίνουμε και θα δοκιμάσουμε, προλαβαίνουμε. Αλλά μαχαίρι, μαχαίρι. Δεν χρειάζεται. Λευτέρη. Δεν χρειάζεται. Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα. Δεν χρειάζεται μαχαίρι. Φανταστείτε πόσο μαλακιά είναι η πίτα του Θεού. Έχει και το ρεύμα σου και να, το, να το ζήσουμε έχω την εμπειρία, να είναι full experience. Θα να χαλάσουμε λίγο το πλάνο τώρα. Την έχουμε καταφέρει με το ηλιοστάσιο φέτο εμεί. Να χαρά, εμεί έχουμε τα ωραία μα τα ροφήματα. Ω, τέλεια. Τις μαγειρικές μας εδώ με τη φαντασία του Θεού. Παντού πάνε τα μυρωδικά. Φαντασία θέλει. Και γλυκά και αλμυρά. Να έχουμε τα κατάλληλα μυρωδικά, έτσι. Τα κατάλληλα βότανα. Να το. Αμάν, κρέμα. Ή κρέμα. Να. Αυτό, μπορώ να γυρίσω λίγο όταν ένα σου λήξω κάτι. Ναι. Αυτό εδώ. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Που βγαίνει έτσι. Η κρεμούλα. Από μέσα. Που απλώνει. Πω, ρε παιδιά, εμένα αυτό μου αρέσει τώρα. Εσείς ωραίο το κάνατε. Εσύ το έκανε. Όχι μόνο μου, είχα τη βοήθειά σα. Να είναι καλά το ηλιοστάσιο που σε βοήθησε, γιατί εγώ και ο Λευτέρης. Πρόσεξε, τώρα... γιατί τώρα αυτό καίει. Είναι και πολύ ρευστό. Ωραία, μπορούμε να. Να, βρήκα εγώ θα πάρω. Αυτό εδώ. Καίει. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι το θαραλέος. Καλά. Δεν φαντάζεστε και δεν ξέρω και να περιγράφω γεύσεις. Είναι άπεκτο. Άπεκτο είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει γλυκάνει το ζυμάρι. Έχει γλυκάνει εξαιρετικό. Μέσα από το μελάκι που βάλαμε. Έχει αρωματιστεί. Δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμη, πιο αρωματική πίτα. Δεν υπάρχει. Τυροπιτούλα. Εξαιρετική, μοναδική. Και καυτή είναι νόστιμη. Όπω. Αμά. Είναι ωραίο, χορταστικό πρωινό και δυναμωτικό θα πω εγώ. Δεν σου δίνει δύναμη να συνεχίσει τη μέρα σου ακόμη καλύτερα. Δεν πετάω τώρα εγώ. Δεν, το ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι και κουρού το φύλλο. Δεν είναι το οποιοδήποτε φύλλο. Είναι κουρού, είναι αυτό που είναι πεντανόστιμο. Γίνεται κρέμα στο στόμα. Χυλό. Πώ να το μπράβο πω. Σου. Μπράβο, μπράβο σου. Μπράβο σου. Καλή απόλαυση. Ευχαριστούμε πολύ το ηλιοστάσιο για ακόμη μία φορά που ήταν κοντά μας. Και δημιουργήσαμε. Γιατί δημιουργήσαμε. Μα σταμάτα να τρώω. Εντάξει, αν φάει. Το αξίζει. Σωστά, καλά λες. Είναι. Μπορεί να φας τι θες. Με την ισχύα σου. Ελεύθερα, ελεύθερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάω. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή την Δευτέρα με συνταγή έκπληξη. Έκπληξη. Ναι. Γλυκό ή αλμυρό. Γλυκό. Να δείξε. Κατάλαβα. Θες να σκεφτείς λίγο με τον εαυτό σου, θες να σκεφτείς. Με την Δανάη μου. Με τη Δανάη σου. Να σκεφτείτε με την Δανάη σου ό,τι θέλεις. Εσύ, εμείς είμαστε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά να δοκιμάσουμε. Εμείς ξέρουμε τη συνταγή, δεν θα σας πούμε ποια είναι, αλλά δεν πρέπει να τη χάσετε. Να πούμε ότι αρέσει 3,5. Πολύ σε μικρούς και μεγάλους. Σε πάρα. Μικρούς και μεγάλους. Αυτό κρατάμε.